Μείνει χρόνος και για τον Πανιόνιο. Διαμαντίδης θα κοπεί αλλά με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Το θεωρώ αυστηρό το σφύριγμα. Για να το ξαναδούμε στο replay. Μπατής με τον Διαμαντίδη, κάτι λένε εκεί. Ωπα, τι, ξεκίνησαν τα γαλλικά. Από εδώ δεν φάνηκε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι ο Λάγκφορντ έχει σκεπάσει την μπάλα. Φάουλ έχει δοθεί στον Μπατή. Και μην μπει κανείς τώρα ότι υπήρχε μια μικρή επαφή στο χέρι, στο ρολάρισμα, όπως και ο ίδιος ο Αργύρης Περιλέκης λέει και επισήμως, αλλά και πίσω από τις κάμερες. Τριά το ημίχρονο ολοκληρώνεται. Τι έχουμε εδώ, Διαμαντίδης εναντίον Μπατίστ, γιατί. Ο χαμός, γενική σύραξη. Γιατί να χαλάσει αυτό το μάτς. Ευτυχώς οι ψυχρεμότεροι αντέδρασαν αμέσως. Ο Μάριος Μπατίστ είναι έξαλλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι και αυτός εκτός ελέγχου στην άλλη πλευρά. Χαλάει ένα μάτς τώρα για το τίποτα. Για ένα χαζό φάουλ που σιγά τώρα μην έχει σημασία αν ήταν ή δεν ήταν. Και χαλάει γνήσεις σε ποιους είναι χρεωμένες οι τεχνικές ποινές, ότι όχι ότι έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εδώ είναι. Από πριν έχουν αρχίσει τα γαλλικά, σπροξήματα. Και εδώ αρχίζει η ιστορία. Ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Λάσμε. Ήταν εκεί και πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα.